Και μα λένε θα δώσετε εσείς εμάς. Εσείς μας έχετε πει το αίμα τόσα χρόνια. Και θα πείτε εσύ και εσύ που κοροϊδεύεις στον άλλο που ήταν ο Γιώργος Λοκατζής, δεν ξέρω και σιγά τη μαγιά, και θα δώσετε εσύ εμένα. Που παίρνει εκατομμύρια και δεν ξέρω ποιος είσαι και εγώ δεν έχω να φάω. Λοιπόν, το πάλι δεν το σέβομαι, σέβομαι όλους τους υπόλοιπους. Με την άδεια των υπόλοιπων θέλω να πω κάτι. Μάθαμε σήμερα ότι θα γίνει μια εκδήλωση. Και ήρθαμε εδώ σαν Έλληνες που έχουμε αναγκαστεί να είμαστε εδώ. Δεν είμαστε από επιλογή, όπως κάποιοι από το πάνελ εκεί πέρα. Δεν έχουμε φαΐ να φάμε, οι οικογένειές μας πεινάνε. Δεν είμαστε φοιτητές, όπως λένε εδώ πέρα φοιτητές που δάνε σε κολλητή στον πατέρα σου. Εργαζόμενοι είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε έρθει να δουλέψουμε, γιατί δεν υπάρχει δουλειά καμία στην Ελλάδα. Έχουμε έρθει να δουλέψουμε και μάθαμε για αυτήν την εκδήλωση. Μάθαμε για αυτήν την εκδήλωση και ήρθαμε εδώ, είδαμε ροπαλοφόρους απ' έξω. Τύπους με πιστόλια να μας έχουν υποδεχτεί. Υπάρχει. Αυτό καταρχήν γιατί, ποιος ο λόγος, πρώτη ερώτηση. Γιατί εντάξει, το έχουμε κάνει χούντα και δικτατορία στην Ελλάδα με τους φασίστες που έχουμε βάλει στην κυβέρνηση. Και όλοι τους κυβέρνησαν όλοι παρεάκι. Το έχουμε κάνει πραξικόπημα και χούντα στην Ελλάδα. Ερχόμαστε το κάνουμε και εδώ πέρα. Φαίνεται όλοι τους συμφετώσεις εδώ. Πρώτο θέμα. Με την άδεια των υπολείπων θα συνεχίσω. Ωραία, ευχαριστώ. Δεύτερο θέμα. Τι ήρθατε εδώ να μας πείτε σήμερα, άκουσα την εισαγωγή που κάνανε και οι τρεις από το πάνελ. Και μας είπανε πόσο καλά τα συζήτησαμε τους Γερμανούς. Ευχαριστούμε που πουλάτε τη χώρα μας στους Γερμανούς. Τι ωραία, τι καλά. Τα συμφωνείτε, έχετε κάνει χρόνια εδώ, έχετε μια εβδομάδα. Έρχεται ο κύριος Μπανδρέου, έρχεται ο κύριος Στάδε. Τα ίδια πράγματα είσαστε. Και ήρθατε εδώ να μας πείτε τι ωραία τα συζητήσαμε τους Γερμανούς. Πείτε μας ακριβώς τι συζητήσατε. Να ξέρουμε τι ξεπουλήσατε, τι υπογράψατε. Πείτε τα όλα, αφού είσαστε τόσο ικανοποιημένοι. Αυτά θέλω να αυτές τις δύο ερωτήσεις να κάνω και θα επανέλθω. Και παρακαλώ αν δεχτώ απάντηση, τον κύριο Σουνάκη δεν θέλω ούτε καν να δεχτώ να ακούσω. Να μην το πάρει προσωπικά. Γιατί όχι, δεν είναι προσωπικά. Το πάρει προσωπικά, σε παρακαλώ. Σπουδάζω και εργάζομαι από τα 17 μου, δεν έχω ανάγκη κανένα τους. Πουλάνε τι, πουλάνε εργατική δύναμη. Την έχουν εκπαιδεύσει και την πουλάνε φτηνά εδώ πέρα στη Γερμανία. Για το τίποτα. Και έχουμε εδώ πέρα μία οργάνωση, να έχουμε μία οργάνωση Ελλήνων, η οποία τι να λέει μπράβο, χαιρόμαστε που ήρθατε εσείς οι διάσημοι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε αυτοί. Και δεν με ενδιαφέρει, τα ξέρω, τα έχω ακούσει. Τα ακούω, ανοίγω την τηλεόραση κάθε μέρα. Τα ίδια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν τι θα πούνε οι κύριοι. Με ενδιαφέρει τι θα πείτε εσείς. Με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Τι πώς μιλάτε στα παιδιά σας κάθε μέρα. Τι τους λέτε, πού θα μεγαλώσουν. Πηγαίνω στη δουλειά και ακούω τους Γερμανούς να λένε έλα Έλληνα πάρε ένα ευρώ. Γιατί έγινε για το μνημόνιο. Γιατί έγινε για το μνημόνιο 2. Γιατί έγινε για το τρίτο πακέτο μέτρο της συμφωνίας της 26ης Οκτώβρη. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Μια πολύ απλή ερώτηση. Μιλάνε όλοι αυτοί για τις θυσίες του ελληνικού λαού. Εσείς όλοι προσωπικά θα δεχόσασταν να δουλεύετε για 500, 600 και 700 ευρώ το μήνα. Καλησπέρα σας και σας καλωσορίζω στο Βερολίνο με κρύα καρδιά. Και θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να αντιστρέψουμε τους όρους αυτούς που είπατε, ότι θέλετε να μας ακούσετε. Μάλιστα είπατε θέλετε να μας ακούσετε για να το κάνετε και πολιτικό λόγο αργότερα, είπε κάποιος από εσάς. Τόσα χρόνια δεν μας ακούγατε. Τόσα χρόνια μας έχετε πετάξει στη γωνία. Τώρα θέλετε να μας ακούσετε. Προηγουμένως που φόραζε νεολαία θυμόμουν τον κύριο Μακούφη κάποτε στον Ντίζελντορφ. Κάπως περίπου έτσι έκανε και φόραζε ενάντια στη Χούντα. Φόραζε για ψωμί ελευθερία και ψωμί ελευθερία και παιδεία. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μακούφη, το Πασόκ τόσα χρόνια στην Ελλάδα έφερε ψωμί, ελευθερία, έφερε παιδεία. Γιατί αντί να πηγαίνουμε εμείς στην Ελλάδα και να πάμε που είχαμε το όνειρό μας στην Ελλάδα, στέλνετε τόσο κόσμο από την Ελλάδα τώρα πλέον εδώ και νέο κόσμο τον ανθό και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία σε λίγο για να μπορέσουν να αντιπροσωπεύσουν το κράτο τους έκαναν εκλογές. Εσείς τι κάνατε, κάνατε ένα συνοθήρευμα εκεί πάνω και θέλετε να αντιπροσωπεύσετε τώρα τον ελληνικό λαό. Άλλα λέγατε, άλλα κάνετε και άλλα μας βγαίνουν. Ήθελα λοιπόν να μάθω γιατί δεν πάμε για εκλογές. Πρώτη φορά έχω δει κόμμα να είναι στην κυβέρνηση και να είναι και στην αντιπολίτευση, κύριε Αντώναρε. Ήθελα να ρωτήσω τώρα και τον κύριο Πρέδρη, όταν μιλήσατε εδώ με τους ομοιοδράτες σας, τους ευχαριστήσατε ή τους επιπλήξατε
για το Έλληνα που σκοτώθηκε στο Μόναχο. Δεν είναι ομοδιάδε. Δεν ξέρω τι είστε, αλλά δεν λέω. Ναι. Και δεν μίλησα μαζί του. Δεν μίλησε μαζί του, μάλιστα. Γιατί δεν είναι ομοειδεάτε. Δεν είναι ομοειδεάτε, μάλιστα. Είμαι εδώ στο Βερολίνο από το 61. Όπου ήταν μια εταιρεία έρχεσαι να ψάχνει δουλειά, έτσι είπα και εγώ. Μην φέρετε την Ελλάδα, εσείς οι δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα μας λέτε ψέματα. Μόνο ψέμα. Ψήφα το μετανάστη. Όταν μας χρειαζόταν και στέλνουμε τα συναλλάγματα κάτω, μας αποδείκανε. Ξεχαστήκαμε τώρα, δεν έχουμε ένα σύνολο. Έρχεστε εδώ και πάλι το ψέμα. Δεν κάνετε τίποτα. Μας κάνετε μόνο ψέματα. Να απευθυνόμαστε σε εμάς. Αυτό το πράγμα μου άρεσε και γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ, γιατί ζω 43 χρόνια στην Γερμανία. Προετοίμασα κάποια πράγματα που σκέφτηκα, μα δεν τους άκουσες ακόμη, αλλά από την άλλη σκέφτηκα, έχεις τέτοια εμπειρία, έχεις περάσει από κοινότητες Leverkusen, Münster, Bielefeld, Βόνη, Βερολίνο. Γιατί αυτοί που θα έρθουν να αποτελούν εξαίρεση, η πολιτική μέχρι τώρα που έχω ακούσει σε όλες αυτές τις κοινότητες, τους χαρακτηρίζουν κάποια πράγματα. Ένα που τους χαρακτηρίζει είναι πάντα τους περιμένανε, τους περιμέναμε, θυμάστε κάποτε να πει τους περιμέναμε, ερχόντουσαν πάντα αργότερα. Τις περισσότερες φορές μαθαίναμε εκ των υστέρων ότι καθυστερούσανε γιατί δεν είχε κλείσει ακόμη το Καλεβέ ή η Λαφαγέ. Το άλλο, οι περισσότεροι που έχουν έρθει ήρθανε με τα χέρια στις τσέπες, απροετοίμαστοι. Μας λέγανε πάντα τα καθιερωμένα, ήξερα τι θα μας πείτε. Είμαστε τα αδέλφια σας, είστε συγκινημένοι, μας αγαπάτε, είμαστε το πιο ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού. Τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα θέλαμε, φυσικά, να ήσασταν προετοιμασμένοι. Τις περισσότερες φορές δεν κρατούσε κανένας κάποιο χαρτί μπροστά του. Όλο θέλετε να μας ακούσετε. Μόνο που δεν βλέπω και μπλοκάκια. Δηλαδή, πού θα σημειώσετε τις αιτήματα. Αποφάσεις πήρατε που αφορούν εμάς εδώ πέρα και σχετικά με τα θέματα της παιδείας. Γιατί κάπου είδα ότι έχετε και συνάντηση με εκπρόσωπο Υπουργείων Παιδείας. Και ούτε θέλω να μου απαντήσετε, τις ξέρω τις απαντήσεις, δεν θέλω να μου πείτε γιατί, ακόμη μια φορά, γιατί μου στερείτε το βασικό δημοκρατικό δικαίωμα να μπορώ να ψηφίζω από τον τόπο που ζω. Κάνανε κυβέρνηση με ακροδεξιούς μόνο και μόνο για να μην δώσουμε στον ελληνικό λαό το δικαίωμα ψήφου. Παίρνω την ευθύνη και τον κίνδυνο επάνω για τον σύλλογό μου να περάσει ο σύλλογός μας σε κάποια μαύρη λίστα και να μην επιχορηγηθεί ξανά με ούτε μια δραχμή. Αλλά θέλω να πιστεύω πως προτιμούν οι πρόεδρός τους να τα λέει έξω από τα δόντια παρά να φυλάει κατουρημένες ποδιές. Και ένα τελευταίο. Ο άντρας μου που είναι Γερμανός έχει διδαχτεί κάποια πράγματα από την ιστορία του τόπου του και ένα από αυτά το δίδαξε και σε μένα και στα παιδιά μας και το κάναμε αρχή στην οικογένειά μας. Η αρχή λοιπόν της οικογένειάς μας είναι πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως οι ακροδεξιοί ή όπως οι νεοναζοί και οι φασίστες. Με αυτούς δεν συζητάμε, τους πολεμάμε. Εμείς σας καλωσορίσαμε χωρίς κουκούλες, χωρίς αυγά. Αλλά είμαστε πολύ απογοητευμένοι από εσάς. Από τους εθνοσωτήρες λεγόμενους. Για μένα, ό,τι δεν κατόρθωσε να ισοδοδώσει η Νέα Δημοκρατία, το κατόρθωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το πάλι συνεχίζεται. Κόβει τις μικροσυντάξεις. Αλλά τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται.